Βέβαια. Έτσι όπως τα έκανε ο λογοσκόπης, μόνο το έγκλημα αποδίδει στις μέρες μας. Ωραία, λοιπόν, θα πας και θα του πεις ότι για να μην τον καταδώσουμε στην αστυνομία, πρέπει να μας τα σκάσει χοντρά. Και μιλάμε για πολλά εκατομμύρια κοσμάκου, όχι για τα ψίχουλα της επικήρυξης. Έλα, αρχές χωρίς μου, θα πάω πέσω μόνο μου στο στόμα του λύκου. Δεν γίνονται αυτά. Καλά, λοιπόν, θα πάω εγώ. Θα πάω εγώ. Θα θυσιαστώ για την αγάπη μας. Για να δεις, βρε, πόσο σ' αγαπάω. Αχ, τι χαίρε, τι χαίρε. Εσύ δεν πήρες γυναίκα, βρε. Λαχείο πήρες. Ξέχνα το, δεν σ' αφήνω εγώ στα δόντια του. Αν πας και του τα πεις όλα αυτά, θα σε σφάξει στο γόνατο και σε στείλει πίσω σε σπιρτόκουτα, ρε. Μην ανησυχείς. Θα του πω ότι αν δεν με αφήσει να γυρίσω σώα στην αγκαλίτσα σου εγκαίρως, τότε θα του δώσουμε τα στοιχεία του στις διοκτικές αρχές από Ελλάς μέχρι Ιντερπόλ. Όλα τα έχω προβλέψει. Δεν ξέρω, έχει ρίσκο το πράγμα. Ναι, έχει ρίσκο, αλλά άσε με να κάνω κι εγώ μια φορά κάτι για σένα. Εσύ έχεις κάνει τόσα για μένα. Άσε με να δοκιμάσω, ε. Και τέλος πάντων, τι θα μου κάνει. Ε, βέβαια. Και πότε λες να πας? Το μοργόν και χάρη με έχει. Και πρόσεχε, το νου σου. Δεν μπορώ να πάρω τα χέρια μου μακριά του κορμί σου. Μιμή σου λέω, παιδί μου. Κοίτα τον πως κάνει, καλά, εδώ και για τη γούνα μας, φυσικά μιλάμε. Τι είναι, σε ποιος είναι οι ενοχές? Κάνα την πειράζει, μετά την τρίτη συνεχή φορά θα τις ξεχάσεις. Τι φορές είπες? Ναι, συνεχής. Αχ, μην να προσανατολίζεις. Ο Κοσμάς έμαθε για σένα. Μπα, έμαθε για μας. Καλά, δεν πειράζει. Του στείλω μια τούρτα για συγγνώμη. Σίγουρα, Χριστιανέ μου. Έμαθε ότι ο Πέτρος και ο Λύκος είναι το ένα και το αυτό πρόσωπο. Ποιος Λύκος? Ξέρεις τώρα τι εννοώ, μωρό μου. Τα βρήκε όλα μόνος του στο ίντερνετ. Να, εδώ. Έμαθε για όλους τους άκουμους τους φόνους σου, την επικήρυξη των 500.000 ευρώ, τα πάντα. Δεν το πιστεύω. Έχω γλιτώσει από όλα τα μαύρα τα σκυλιά και θα την πάθω του κλουζό. Τι κατενία είναι αυτή? Πάμε να μαζέψω. Θα έρθω μαζί σου. Άκου, κορισάκι. Δεν πάω για λουτρά στην έδειψο. Αν δεν την κάνω τώρα, θα με καταγγείλει ο Καραγκιοζάκος σου. Αν δεν με πάρεις μαζί σου, θα σε καρφώσω εγώ. Τι έκανα, λέει? Αν θες να τα ακούσεις καλύτερα, έλα να το πω από κοντά. Μα τι κάνει τόσες ώρες? Δεν έπρεπε να την αφήσω μόνη με το Χάνιμπαλ. Καλά, είμαι πολύ ηλίθιος.